Ευνηδιαστική επιχείρηση Σκούπα από τις δυνάμεις της Ελλάς στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου και στην ευρύτερη περιοχή λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ, πραγματοποιώντας ελέγχους για ναρκωτικά και όχι μόνο. Στη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς συμμετείχαν η ασφάλεια, η δίωξη ναρκωτικών, η ΟΠΚΕ και η ομάδα Δίας. Τα πράγματα έχουν αγριέψει από τότε που έφυγε το πρώτο και δεύτερο αστυνομικό τμήμα. Το κέντρο υπήρχε μια διαφορετική εικόνα, αλλά από τη στιγμή που απομακρύνθηκε από το σημείο αυτό, θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια διαφορετική εικόνα στο Ηράκλειο. Η πόλη του Ηρακλείου έχει ξεφύγει λιγάκι από εγκληματικότητα. Υπάρχουν συνέχεια παραβάσεις, παραβατικά άτομα τα οποία κάνουν παραβατικές ενέργειες. Πρέπει να δώσουν προσοχή, διότι υπάρχει μεγάλη έξαρση. Συνολικά έγιναν 20 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 10 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Υπάρχουν σχεδόν ναρκωτικά που πουλάνε. Πώς δεν με ρωτήσετε, εγώ τα κοπέλια. Δεν στεναχωρούμε. Η Βλάδα έχει ξεφύγει τελείως. Έχει εγκληματικότητα και η Ελλάδα, γιατί έχει πολλούς αλλοδαπούς. Ναι, θέλει αστυνομία κι άλλη. Το βλέπω, το Ηράκλειο δεν έχει πολύ. Ωστόσο, δεν έλειψαν και στιγμές έντασης κατά τον έλεγχο ατόμων στα σημεία όπου συχνάζουν τοξικομανείς, ενώ παράλληλα υπήρξε αντίδραση ατόμων που πρόσκυνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο στη θέα της ισχυρής αστυνομικής δύναμης στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Και δεν είναι μόνο η συλλήψη για ναρκωτικά, και η εγκληματικότητα τώρα που έχουν δημιουργούν συμμορίες ανηλίκων. Αυτό τι πάει να πει? Ότι δεν είναι κανείς ασφαλής να περπατάει, και ειδικά οι ηλικιωμένοι, στο δρόμο να του την πέσουν 3-4 ανήλικα παιδιά, να τους σπάσουν το κεφάλι, να τον ελιστέψουν και όλα αυτά. Πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα. Όχι παιδί είναι, δεν πειράζει. Συγκεκριμένα υπήρξαν 7 συλλήψεις Ελλήνων και αλλοδαπών για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και ναρκωτικών δισκίων. Ακόμη έγιναν 2 συλλήψεις για αντίσταση, εξύβριση και απήθεια κατά των αστυνομικών, ενώ υπήρξε και μία σύλληψη ενός Πακιστανού για διοικητική απέλαση. Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι να τιμωρούνται και να μην βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι να λένε θέλει ψυχολόγο ο καθένας στον ψυχίατρό του. Αυτά δεν ισχύουνε. Εντάξει, ήρθα επισκέπτης εδώ. Τα βράδια δεν κυκλοφορώ λόγω ηλικίας. Δεν ζω εδώ, ζω στο εξωτερικό. Λονδίνο είναι χειρότερα από εδώ. Πολίτες και καταστηματάρχες του κέντρου εκφράζουν την ανησυχία τους για την εγκληματικότητα και ζητούν να πάρθουν αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης. Θέλουμε περισσότερη αστυνόμευση. Πάρα πολύ να ανησυχηθούν τα τμήματα, να υπάρχει ένα τμήμα μέσα στην πόλη, να υπάρχει άμεση επέμβαση. Μην ξεχνάμε ότι έχουν έρθει και πολλοί κόσμος από το εξωτερικό που έχουν δημιουργήσει μια εγκληματικότητα περίεργη. Οι ζητάδες, οι οποίοι κάνουν καταπληκτική δουλειά. Να είναι πιο έντονα στο κέντρο. Να υπάρχει μια παρακολούθηση και νυχτερινή και απογευματινή.